ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Ο Πινσέλη στην εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά από κοντά, είναι καλή ευκαιρία αυτή, πρώτη στον αγώνα για τον εθνικό. Στόιτσεφ ήταν ο παίκτης που βρέθηκε σε ευνοϊκή θέση. Και μάλιστα ο Κυπριανού προσπαθεί να βγάλει και αντεπίθεση με πολύ ωραία πάσα. Πρώτα στον Κατσαράβα, μετά στον Ζελάγια που αλλάζει πλευρά, δίνει στον Κυπιάνη. Βγαίνει οργανωμένα ο εθνικός με 5 παίκτες να συμμετέχουν στην αντεπίθεση. Με τον Κυπιάνη να είναι στην περιοχή, να φτάνει απέναντι από τον Καϊρίνο και να σημειώνει ένα εξαιρετικό γκολ. Στο 16ο λεπτό λοιπόν ανοίγει το σκορ. Είναι η τελευταία πάσα προς τον Κυπιάνη, πάει απέναντι από τον αντίπαλο. Μπαίνει στην περιοχή, τριπλάρει. Και με ένα δυνατό πλασέ νικά τον εξελθόντα Καϊρίνο και γράφει το 1-0. Εκτελέστηκε, έπεσε ο Πρόσεκ στην γωνία, δεν ακούμπησε την μπάλα, κατέληξε έξω. Να λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Καταγράφηκε στο 21ο λεπτό, ξαναβλέπουμε την εκτέλεση. Άφησε την μπάλα ουσιαστικά να περάσει ο Πολιανές, δεν νομίζω να έκανε την κεφαλιά, διεκδίκησε την μπάλα, έπεσε ο Πρόσεκ στην γωνία. Σαλιακάς, ακόμα μια παλιά για τον Πόλιανετς που σταμάτησε πάρα πολύ ωραία στην περιοχή. Είναι κλεισμένος από δύο παίκτες του εθνικού. Αντάμοβιτς έγινε κάτοχος της μπάλας. Ο Όρτος με το κεφάλι για τον Μπάρμπαρο που έκανε το ανάποδο. Εύκολη υπόθεση για τον τερματοφύλακα του εθνικού. Ο Πινσέλη προς το μέρος του Κυπιάνη. Ο Κατσαράβα θα κάνει το σούτ. Ο Καϊρίνος την τελευταία στιγμή θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Αλεχάνδρο Μπάρμπαρο στην εκτέλεση του κόρνερ, παίζει κοντά με τον Πόλιανες που του επιστρέφει. Και τώρα με πολλά φάλτσα η παλιά στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Ταραλίδη. Δεν μπορεί ο Όρτος ούτε ο Λοκόμπε. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία για την Καρνιώτισσα σε μια υποδειγματική εκτέλεση κόρνερ. Πρόλαβε ο αμυντικός του εθνικού και παραχώρησε το πλάγιο νάουτ. Εκτελέστηκε αμέσως. Η σέντρα από τον Πάσε για τον Όρτος είναι πολύ καλή κεφαλιά. 1-1 με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 47ο λεπτό σημειώνεται το γκολ με τον Όρτος. Εδώ πάσε, κοιτάξτε, παλιά πάρε βάλε. Από την πλευρά που έρχεται η μπάλα την καρφώνει. Ο Τσέχος σημαδεύει σωστά, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πρόσεκ. Άγαλμα βλέπει την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυά του και έτσι η Καρνιώτισσα ισοφαρίζει. Για να δούμε τώρα την Καρνιώτισσα. Δεν θα φτάσει η μπάλα στον Όρτος, έφτασε στον Μπάρμπαρο. Έδωσε στον Πάσεκ παλιά απέναντι και πάλι ατιμό γκολ και πάλι σκοράρει ο Όρτος. Πανομοιότυπο τέρμα μόνο που με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Στο 51ο λεπτό η Καρνιώτισσα ανατρέπει τα σε βάρος της δεδομένα. Εμείς τα δίνουμε και στον Πάσεκ. Κοιτάξτε πόσο ωραία σημαδεύει. Κοιτάξτε και το τελείωμα. Όσα γκολ πέτυχε μέχρι σήμερα στο πρωτάθλημα ο Όρτος τα πετυχαίνει στον αγώνα εναντίον του εθνικού. Φτάνει στο 4ο του γκολ ανατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά. 5 λεπτά χρειάστηκαν για να πετύχει η Καρνιώτισσα το 2-1. Κατσαράβα απέφυγε και τον Αντάμοβιτς και τον Βοσκανιάν, όχι τον Λοκόμπε. Κόντρα η μπάλα έφτασε στον Κατσαράβα, ο οποίος θα βάλει το 2-2 και θα φτάσει στα 13 γκολ στο πρωτάθλημα. Εδώ κοιτάξτε, όλα λειτουργήσαν υπέρ του βέβαια. Από την απομάκρυση του Λοκόμπε την κόντρα, η μπάλα στρώθηκε στον Γεωργιανό, ο οποίος από εκείνη τη θέση είναι δύσκολο να στοχίσει. Έκανε ένα ιδανικό πλασέ και νίκησε τον Καϊρίνο, σημειώνοντας το 2-2. Σαλιακάς, ο Πάσεκ ζητά στον καιρό χώρο, ο Ελλαδίτης θα παίξει με τον Μπάρμπαρο. Καλή αμήνα από τον Ενέσκου, ξακολουθεί να είναι κατόχος της μπάλας ο Αργεντινός. Και βλέπει απέναντι τον Πόλιανετς να κάνει το σουτ και να αφήνει για ακόμα μια φορά εκτεθειμένη την άμυνα του εθνικού. 3 γκολ η Καρνιώτισσα σε διάστημα 12 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Αν είναι δυνατόν, ο Πόλιανετς σημείωσε το 6ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Έχω την εντύπωση ότι φεύγει από κανονική θέση, θα το σταματήσουμε στη συνέχεια. Από την εξαιρετική πάσα του Μπάρμπαρο. Κάτι σαν πάσεξ στην προηγούμενη φάση ο Μπάρμπαρο. Έτοιμο γκολ δίνει στον Πόλιανετς, κοντρολάρει την μπάλα και πριν πάει στο έδαφος την στέλνει πάνω από τον Πάσεκ και στη γωνία. Πήγε να τον βρει ο Σέρβος, δεν τα κατάφερε, κέρδισε ο Πινσέλη
Και φτάνει έξω από την περιοχή και κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα έξω. Ενέσκου. Κυπιανή. Κόντρα η μπάλα και κατέληξε κόρνερ. Εκτελεστής ο Πιτσέλη. Πέρασε η μπάλα από όλους. Ο Καϊρίνος θα απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή. Είχε ευκαιρία εδώ ο Εθνικός. Επιμένει με τον Ενέσκου. Έχουμε πτώση και έχουμε φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο για τον Εθνικό. Ο Ετουάρτο Πιντσέλη και ο Νίκα Κατσαράβα είναι κοντά στην μπάλα. Για να δούμε. Ο Κατσαράβα θα είναι ο εκτελεστής. Ο Καϊρίνος αποκρούει. Η μπάλα πάει στο οριζόντιο, στο κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια καταλήγει. Κόρνερ. Αβίαστο λάθος. Αντάμοβιτς είναι 3 εναντίον 4. Πέρασε την μπάλα στον Πόλιανετς. Έχει ευκαιρία. Κοντράρι στον Στόιτσεφ και καταλήγει κόρνερ. Αντάμοβιτς όρτος. Πάρα πολύ ωραία πάσα στον Αντάμοβιτς απέναντι από τον πρόσεχε. Έχει μεγάλη ευκαιρία και δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην Καρνιώτησα ο Μάρκο Αντάμοβιτς. Το 74ο λεπτό σημειώνεται τον γκολ. Εδώ κοιτάξτε τον Αντάμοβιτς να φεύγει από κανονική θέση, να πηγαίνει απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και να τον πλασάρει ιδανικά παρά το γεγονός ότι είχε στήριγμα και εκ δεξιών και εξ αριστερών. Ωστόσο, χειρίστηκε την φάση όπως θα έπρεπε για να στείλει την μπάλα στη γωνία και να σημειώσει έτσι το 4-2. Λοκόμπε. Το σουτ που γίνεται αποκρούει ο Καϊρίνος με τις γροθιές του. Από τον Πινσέλη έγινε το σουτ. Φιλίποφ. Ζελάγια. Κατσαράβα. Κυπιάνη. Κατσαράβα. Ωραία πάσα στον Κυπιάνη απέναντι από τον Καϊρίνο. Μειώνει ο Εθνικός. 4-3. Στο 23ο λεπτό με το δεύτερο γκολ. Είναι στη διεκδίκηση βαθμολογικού κέρδους. Βλέπετε πολύ ωραία η πάσα από τον Κατσαράβα απέναντι από τον Καϊρίνο. Δίνει ύψος την μπάλα, την στέλνει πάνω από το σώμα του Κύπριου τερματοφύλακα, σημειώνοντας το δεύτερο του γκολ στον αγώνα. Ο Κυπιάνη. Ενέσκου. Κατσαράβα. Ζελάγια έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Καϊρίνος σε κόρνερ. Γιατί υπάρχει χρόνος εδώ και δημιουργούνται και οι φάσεις. Τώρα πάει να δημιουργηθεί για την Καρνιώτισσα. Με τον Αντάμοβιτς να πηγαίνει απέναντι από τον Πρόσε και να σημειώνει το 5-3. Νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι κρίνεται, έστω και αν στο ποδόσφαιρο ποτέ μην πεις ποτέ. Και πάλι προβάδισμα 2 τερμάτων στην Καρνιώτισσα. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα κινήθηκε. Μη αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης την ώρα που γινόταν η έξοδος από τον Πρόσεκ, έδωσε στην μπάλα ύψος και την έστειλε στη γωνία. Η κεφαλιά προς τα πίσω, δεν θα γίνει τον γκολ τώρα, έχουμε κόρνερ.